Μόλις ολοκληρώθηκε ένα μάτς ήταν σουρμένο με την Κηπούπολη, με τους γηπεδούχους να επικρατούν με 3-0. Ακολουθεί τώρα η συνέντευξη τύπου. Από τα αριστερά μας είναι ο Δημήτρης Φιλίππου, ο προπονητής της Κηπούπολης, και από τα δεξιά μας ο άμεσος συνεργάτης του Γιάννη Ταμπρατζή στην τεχνική ηγεσία, ο Γιώργος Καζατζής. Θα ξεκινήσουμε το φιλοξενούμενο όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο ευγένειας, να το πούμε κάπως έτσι. Coach, ένα σχόλιο για το σημερινό μάτς και πού τελικά πιστεύεις ότι κρίθηκε. Καταρχήν ήρθαμε να παίξουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, παραδοσιακή δύναμη στην αλφα κατηγορία. Αυτό απορρίφθηκε θεωρώ και στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα, από τη μεριά μας, κάναμε ένα παιχνίδι θεωρώ ανοιχτό, δεν ήρθαμε να κλειστούμε, να παίξουμε το παιχνίδι το δικό μας, ως ένα σημείο το καταφέραμε. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, για μένα σε μια φάση στην οποία είχε δημιουργήσει προϋποθέσεις η ομάδα Σουρμένων 2-3 φορές και θα πρέπει να το καταλάβουμε λίγο πιο γρήγορα. Εκεί νομίζω ήταν ένα κομβικό σημείο, γιατί αποδείχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το ρυθμό της ομάδας Σουρμένων. Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον Γιώργο γενικότερα στην ομάδα Σουρμένων για τη νίκη του σημερινή. Φυσικά συγχαρητήρια και στα παιδιά τα δικά μου πάρα πολλά για την προσπάθειά τους. Αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι τα παιδιά τα οποία τραυματίστηκαν σήμερα, και ο Κωνσταντίνος Ασκοτήρης και ο Αντώνης Σκλαβενίτης, να είναι καλά και να έχουμε την υγεία μας. Και η συνέχεια θεωρώ να είναι καλύτερη για μας. Και πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα του Ζουμένου και στον Γιώργο. Γιώργο, την πλευρά σου ένα σχόλιο. Θα αρχίσω όπως τελείωσε ο coach. Θέλω να ευχηθώ περαστικά στα δύο παιδιά, να μην είναι κάτι σοβαρό, να επανέλθουν γρήγορα στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Από εκεί και πέρα είχαμε ένα παιχνίδι πέραν της Κηπούπολη. Είχαμε δει κάποια παιχνίδια στις προηγούμενες αγωνιστικές. Ήμασταν θεωρώ έτοιμοι, αν και πάλι παρουσιάσαμε ένα διπλό πρόσωπο στο πρώτο ημίχρονο. Ξεκινήσαμε καλά, αλλά μετά κάπως χωθήκαμε, θα το πω, δεν ξέρω. Χάσαμε κάπως τον έλεγχο του αγώνα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι πιεστήκαμε, απλά από μόνοι μας δημιουργήσαμε μια αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς λόγο. Θεωρώ ότι πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι. Κατά συνέχεια, εντάξει, προηγηθήκαμε στο ημίχρονο, πήγαμε προηγούμενοι στο ημίχρονο. Είπαμε στα παιδιά ότι πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Νομίζω επιβάλαμε το ρυθμό μας καθόλου τη διάρκεια του δεύτερου ημίχρονου. Βάλαμε άλλα δύο γκολ. Και αν εξαιρέσουμε την τελευταία φάση που πήγε το δοκάρι μπάλα, δεν απειληθήκαμε σχεδόν καθόλου. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Κάθε νίκη είναι μετράει απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, είτε είναι μπροστά στη βαθμολογία είτε είναι πίσω. Και επειδή είναι μαραθώνιο το πρωτάθλημα, και συνεχίζουμε στον ίδιο ρυθμό. Γιώργο, άφησε δύο βαθμούς η Διάννα, οπότε από τη μία ομάδα τουλάχιστον εκεί που είσαι κοντά πλησιάζεται. Έρχεται τώρα το μάτς με τη Λυκόβηση για εσάς. Και μετά από δύο αγωνιστικές, μάλλον μία αγωνιστική μετά το μάτς με τη Λυκόβηση, έρχεται ένα ακόμη ντέρμπι με την Ηλιούπολη. Άρα να φανταστούμε ότι τόσο το σημερινό όσο και με τη Λυκόβηση είναι σημαντικά για την ομάδα, ώστε να τα πάρει και να είναι σε απόσταση πολύ από την κορυφή σε αυτό το ντέρμπι, έτσι. Είναι παιχνίδια θεωρητικά μέσα στο πρόγραμμα, ότι πρέπει να τα κερδίσει. Αλλά ποτέ δεν είσαι σίγουρο για κάτι, αν δεν είσαι σοβαρό και αγωνιστικό. Το πρώτο που κοιτάμε είναι η Λυκόβηση. Το παιχνίδι αυτό είναι απέναντι σε μια ομάδα η οποία θέλει και αυτή βαθμού που στην έδρα τη να προσπαθήσει να σωθεί. Εντάξει, κάθε ένα έχει το στόχο του σαν ομάδα και μετά θα δούμε τον τέρμι με την Λυκόβηση πώ θα πάει. Το πρώτο πράγμα πρέπει να κοιτάξουμε το παιχνίδι του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθο, με τη Λυκόβηση. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα στην ώρα του. Να φανταστώ, coach, κρατάμε περισσότερο το δεύτερο ημίχρονο σήμερα. Εντάξει, ναι, είχαμε ξέρω διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Η ομάδα μου είχε. Έτσι, την Κούπολη, η ομάδα μου είχε διαφορά στη αγωνιστικότητά τη στο πρώτο ημίχρονο με το δεύτερο. Μπορεί να ήταν πολύ καλύτερη από ότι στο πρώτο. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι απλά είχαμε ένα κενό πάλι, ένα 15 το οποίο κάναμε αβία στα λάθη, προσπαθούσαμε να περάσουμε την μπάλα λόγω γρήγορα μπροστά. Δεν παίρναν για το κέντρο. Είχαμε κάποιες βεβαιασμένες κινήσεις. Αυτό, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Να κάνω και μία-δύο ερωτήσεις και στον Δημήτρη. Δημήτρη, εσύ από την πλευρά σου κρατάς περισσότερο το πρώτο ημίχρονο. Γιατί είχατε και τις στιγμές σας,
Η αλήθεια είναι, στο δεύτερο δεν απειλήσατε ιδιαίτερα, νομίζω. Η συνολική παρουσία σίγουρα ήταν καλύτερο το πρώτο ημίχρονο για μας. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο υπάρχει μια δικαιολογία αρκετά μεγάλη. Οι τραυματισμοί, έτσι. Μιλάω για τους τραυματισμούς και για την αποβολή. Για όλο ένα παιχνίδι παίξαμε με 10 παίκτες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο με μια ομάδα σαν τα Ζούρμενα να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του αγώνα. Δεν θέλω να διαλέξω πρώτο ή δεύτερο ημίχρονο. Θέλω απλώς μια προσπάθεια παραπάνω από τα παιδιά, να βελτιωθούμε όσο είναι αυτόν σε όλους τους τομείς, ώστε να δούμε περισσότερο. Και στην πορεία θα δούμε. Τώρα και για εσάς έχετε ένα επίσης ντέρμπι για την πλευρά σας, για την αγώνα που κάνετε για να παραμείνετε στην κατηγορία και φαντάζομαι θα θέλετε σίγουρα να παραμείνετε για όσο πιο εύκολα γίνεται με τον Άγιαξ Σταύρου. Σημαντικό μας και, γι' αυτό, και αυτό και για εσάς, έτσι δεν είναι? Σίγουρα σημαντικό, καταρχήν γιατί είναι η συνέδρα μας. Δεύτερον, βάσει τη βαθμολογική θέση και των δύο ομάδων στιγμή, δείχνει να είμαστε για τη δεδομένη στιγμή στους ίδιους στόχους. Η πόντι στην κατηγορία είναι πολύ σημαντική και οτιδήποτε πάρουμε από οποιαδήποτε παιχνίδια που έχουμε συνέχεια, αλλά αρχίζει γενομένης από το παιχνίδι με τον Άγιαξ Σταύρου, θα είναι όφελος για την ομάδα. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια.